Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο τρόμος επέστρεψε στην Ευρώπη μετά τις πολύ νεκρές επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο και σταθμούς του μετρό στην καρδιά της Ευρώπης, στην πόλη των Βρυξελών. Οι αρχές ασφαλείας σε ολόκληρη την Ήπειρο έχουν σημάνει συναγερμό, με την ευθύνη της επίθεσης να λαμβάνει ο ISIS. Πάμε εμείς να τα δούμε και να καλησπερίσουμε. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Καλησπέρα, κύριε Ανδρουλάκη. Καλησπέρα σας. Υπάρχει ένα πέπλο τρόμου, θα έλεγε κανείς, που απλώνεται στην Ευρώπη μετά το πρωινό χτύπημα. Πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα? Τι να σου πω, από το πρωί που το έμαθα, διότι ήμουν καθόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέχρι τώρα δεν έχω φύγει από το κτίριο. Τώρα δηλαδή θα βγούμε έξω. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι ακούγαμε συνεχώς σιρήνες από ασθενοφόρα, από οχήματα της αστυνομίας, ελικόπτερα, γιατί το χτύπημα έγινε πάρα πολύ κοντά. Ο σταθμός του μετρό είναι ακριβώς δίπλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Μάλμπεκ. Και όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή, τρόμος, φόβος των πολιτών. Πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή τα κινητά εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργούσαν για το επόμενο τρίωρο, δεν μπορούσαν να βρει συγγενείς, φίλους, συναδέλφους. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Και το θέμα είναι τι ξημερώνει για την Ευρώπη, για αυτές τις χώρες, για τη χώρα μας, που ουσιαστικά μπαίνουν σε μια νέα εποχή ασφάλειας. Δυστυχώς. Τα θέματα της ασφάλειας θα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα όλων των χωρών αυτών. Αυτό θέλω να πω. Δυστυχώς, μιλάμε για ένα ακόμη πολύ νεκρό χτύπημα. Και αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί άλλες συνθήκες και άλλες πλέον καταστάσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας σε μία από τις πιο ασφαλείς, θα έλεγε κανείς, μέχρι πρότινος περιοχές, που όμως έχει μπει για τα καλά στο μάτι και στο στόχαστρο, έτσι δεν είναι? Όσο δεν είναι, που είναι, ξεκίνησε από το Παρίσι όλη αυτή η ιστορία. Είχαμε χτυπήματα σε πολλές χώρες της Αφρικής με δυτικούς στόχους, για το τελευταίο διάστημα πολύ μεγάλα. Μα το Ισλαμικό κράτος είναι μια γάγρανα. Και άμεσα να υπάρχει αντιμετώπιση και στη Συρία. Εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο θέμα είναι, πέρα από την ήττα στη Συρία και στο Ιράκ του Ισλαμικού κράτους, τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι ακραίοι που έχουν πάει και πολεμούν στο πλευρό του Ισλαμικού κράτους, εάν θα πέσει το μέτωπο εκεί. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία όλων των κρατών αυτών που εμπλέκονται σε αυτό το φαινόμενο, για να έχουμε στοιχεία για όλους αυτούς, οι οποίοι ενδεχομένως μετά την ήττα στη Συρία και στο Ιράκ θα έρθουν πάλι στην Ευρώπη. Θα γνωρίζουμε ποιοι είναι, διότι θα είναι άνθρωποι που ξέρετε με κατάρτιση πια πολεμική, διότι έχουν πολεμήσει σε πραγματικές συνθήκες. Και το φαινόμενο μπορεί να μετεξελιχθεί σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η καθημερινότητα σαφώς θα είναι εντελώς διαφορετική και για την πόλη των Βρυξελών. Φαντάζομαι ότι σήμερα γίνανε κάποιες προσπάθειες ώστε να μην διαταραχτεί αυτή, αλλά υπάρχει ένα χτύπημα, υπάρχει ένα πολύ νεκρό. Τώρα, όταν έχει τόσους πολλούς νεκρούς, τώρα πώς θα είναι διαταραχτεί, πώς μπορεί να μην σπείρει το φόβο, τον τρόμο στις κοινωνίες, όταν έχει τόσους πολλούς νεκρούς, από πολίτες που πήγαιναν στη δουλειά τους, πήγαιναν τα παιδιά τους στο σχολείο, πήγαιναν ένα ταξίδι. Δηλαδή, γιατί ζούμε τις ημέρες του Καθολικού Πάσχα, που καταλαβαίνετε πάρα πολύ, προσπαθούσαν να πάνε στα σπίτια τους ή να πάνε σε περιοχές για διακοπές τους. Δηλαδή, αν θέλετε, προσωπική μου άποψη, δεν είναι και τυχαία ότι χτύπησαν αυτήν την εβδομάδα που είναι το Καθολικό Πάσχα. Πάντως, το σημαντικό είναι να υπάρξει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των χωρών που κλείδονται από το Ισλαμικό κράτος, για να έχουμε στοιχεία για όλους αυτούς που πολεμούν σε αυτή την περιοχή του πλανήτη, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, γιατί υπάρχει στην Ιγυρία και στην κλειδί παρακλάδη του Ισλαμικού κράτους. Να ξέρουμε όλοι αυτοί πώς κινούνται, δηλαδή πότε μπαίνουν στην Ευρώπη, τι κινήσεις κάνουν, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τα φαινόμενα αυτά, διότι σε άλλη περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Εγώ το λέω αυτό, διότι αν δείτε την εμπειρία από τον πόλεμο του Αφγανιστάν, μετά που τελείωσε ο πόλεμος, γιγαντώθηκε το φαινόμενο της τρομοκρατίας με την Αλ-Κάιντα. Διότι έφυγαν από εκεί πάρα πολλοί, οι οποίοι είχαν γνώση πολεμική, είχαν πολεμήσει εναντίον στη Σοβιετική Ένωση, στον πλευρό των Ταλιμπάν, έφυγαν και έγιναν παρακλάδοι της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας μέσω της Αλ-Κάιντα. Αυτό παρατηρείται και τώρα. Και τώρα μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο μέτωπο, με περισσότερο στρατό, όπως είναι το Ισλαμικό κράτος, με πολύ καλύτερη οργάνωση. Άρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πώς θα χειριστούμε την ενδεχόμενη ήττα και την πιθανή ήττα από τη φαίνεται του Ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ και να συζητήσουμε τις οικογένειες όλων αυτών των θυμάτων. Μακάρι να είναι τα τελευταία σε αυτό το πόλεμο της τρομοκρατίας που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα του Ισλαμικού κράτους. Καλή σας νύχτα. Πάμε εμείς στον άλλο πώς είχαν οι εικόνες σήμερα το πρωί από την καρδιά της Ευρώπης. Τρομοκρατικά χτυπήματα στις Βρυξέλλες, στην καρδιά της Ευρώπης, συγκλονίζουν το Βέλγιο και θέτουν επιποδός ολόκληρη την Ευρώπη. Δύο εκρήξεις, πιθανότατα καμικάζι, έπληξαν το αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ, ενώ στην συνέχεια τρίτη έκρηξη στο μετρό μετέφερε τον τρόμο στο κέντρο της πόλης. Well, about 8 o'clock
Περίπου στις 8 τοπική ώρα άκουσα δυνατούς θορύβους. Ήταν σαν να μετακινούσε κάποιος έπιπλα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου από πάνω μου. Άνοιξα τις κουρτίνες και είδα κόσμο να τρέχει στην αίθουσα αναχωρήσεων. Το ξενοδοχείο μου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το συγκεκριμένο σημείο. Τουλάχιστον 11 νεκροί στο αεροδρόμιο, αναφορές για 15 νεκρούς στο μετρό. Μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, περιμέναμε πως κάτι τέτοιο θα συνέβαινε. Πως ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Δεν είχαμε αλλάξει την καθημερινότητά μας. Περνούσα καθημερινά από το κτίριο της Κομισιών για να πάρω τη δίχρονη κόρη μου. Υπήρχαν οπλισμένοι στρατιώτες, ισχυρή αστυνομική παρουσία και έλεγχοι. Περισσότερο από το σύνηθες. Οι ευρωπαϊκές χώρες, μετά τα τεκτενόμενα στις Βρυξέλλες, έχουν επίσης τεθεί σε συναγερμό. Συσκέψεις ανώτατων αξιωματικών και αρχών ασφαλείας λαμβάνουν χώρα σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ σύσκεψη πραγματοποιήθηκε και στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Σημερινό τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες είναι μια επίθεση ενάντια στην Ευρώπη της δημοκρατίας και της ανεκτικότητας. Αυτή η Ευρώπη δεν πρέπει να ιτηθεί από το φανατισμό, το θρησκευτικό μίσος και το ρατσισμό. Οι δυνάμεις της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού θα νικήσουν το φόβο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή αλλά και νυφαλιότητα τα γεγονότα και κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια στη χώρα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφαλείας σε αεροδρόμια, έχουν κλείσει σύνορα και έχουν αρχίσει να ακυρώνονται και οι σιδηροδρομικές διαδρομές προς τις Βρυξέλλες. Αλλάζουμε εμείς θέμα και κλίμα με το προσφυγικό δράμα να εξελίσσεται παρά τα όσα ως συμφωνία έχουν υπογραφεί με την Τουρκία. Η συζήτηση για τους χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών είναι και αυτή που συνεχίζεται. Στο επίκεντρο τόσο η Πελοπόννησος όσο και η Καλαμάτα, με το κράτος να διερευνά σημεία και χώρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, δίχως μέχρι στιγμής να έχουν υπάρξει καθαρές απαντήσεις για το όλο ζήτημα. Αγώνα δρόμου για την δημιουργία νέων κέντρων φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στην υπηρετική χώρα κάνουν δήμοι και φορείς, καθώς ήδη έχει αρχίσει η επιχείρηση να αδειάσουν τα νησιά από τους μετανάστες κατά εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ωστόσο, η σπουδή δεν συνοδεύεται κατά τα φαινόμενα από κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα προβλήματα αντί να λύνονται τα παλαιά. Το όλο ζήτημα είναι εξαιρετικά σύνθετο. Το προσφυγικό, αλλά και η διαχείριση αυτού, κυρίαρχα από τις τοπικές κοινωνίες, βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων και συσκέψεων, με τους φορείς, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να αναζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Η κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της περιοχής, φιλοξενεί ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των προσφύγων που βρίσκονται σήμερα στην χώρα μας. Οι δήμαρχοι, μάλιστα, με επιστολή τους προς τον αρμόδιο Υπουργό Γιάννη Μπαλάφο, υπογραμμίζουν πως δεν πρέπει να δημιουργηθούν άλλα κέντρα φιλοξενίας στην εκεί περιοχή και ζητούν τα κέντρα αυτά να γίνουν σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία. Ήδη πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, έχουν αποσταλεί σχετικά έγγραφα με τα οποία διερευνώνται οι χώροι και η ύπαρξη αυτών σε περιοχές και της Πελοποννήσου. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή αναζητάται χώρος για την δημιουργία κέντρου φιλοξενίας σε παλαιό στρατόπεδο, με το όλο ζήτημα ωστόσο να έχει στο επίκεντρό του και την Καλαμάτα. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την πλευρά της περιφέρειας Πελοποννήσου έχει εκφραστεί η αγωνία για τον τρόπο διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος, η οποία εκφράστηκε επίσης με επιστολή στον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Μπαλάφα. Όπως μάλιστα είχε σημειωθεί στην σχετική απάντηση του κ. Τατούλη, δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα με μαζικές επιστολές σε αυτοδιοικητικούς φορείς και με οριζόντιες κατευθύνσεις, ούτε να υπάρξει σωστή προσέγγιση του θέματος, το οποίο αναζητά ρεαλιστική λύση. Μένουμε στο θέμα, καθώς σύνθετη και δύσκολη χαρακτηρίζεται η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Αυτό το θέμα απασχολεί έντονα και τους φορείς της Δυτικής Ελλάδας, με τους προβληματισμούς των αυτοδιοικητικών να κατατίθενται σε ευρεία σύσκεψη. Επιτάπητος στο προσφυγικό και το θέμα της δημιουργίας κέντρων φιλοξενίας στη Δυτική Ελλάδα, σε ευρεία σύσκεψη παρουσία αιρετών και των τριών νομών της Δυτικής Ελλάδος, εκπροσώπων των Ιερών Μητροπόλων και Φορέων, αποφασίστηκε στάση αναμονής μέχρι ότου το Υπουργείο Εσωτερικών ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του και ξεκαθαρίσει τι ακριβώς ζητάει και πώς θα λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Όλοι γνωρίζετε καλύτερα από εμένα τους πιθανούς
διαθέσιμους χώρους. Να υποδείξετε εσείς τους πιθανούς διαθέσιμους χώρους. Μιλάμε για χώρους αξιοπρεπείς, για πολιτισμένους χώρους, για μία ανθρώπινη στέγη. Μιλάμε για χώρους προσωρινής φιλοξενίας, όχι hot spot. Αυτά δεν γίνονται στην περιφερειά μας. Δεν γνωρίζω και δεν έχω καμία ενημέρωση για ποιο αριθμό πιθανά να μιλάμε για να φιλοξενήσουμε στην περιοχή μας. Γνωρίζω ότι θα είναι για προσωρινή διαμονή και φιλοξενία. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση είναι κατώτερη των περιστάσεων. Μπαίνουμε σε μια συζήτηση που πραγματικά δεν ξέρουμε το πλαίσιο. Ζητούν από τους δημάρχους να οριστούν θέσεις ή να υποδείξουν θέσεις, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Για κέντρα ανοιχτού τύπου, για κέντρα κλειστού τύπου, για πρόσφυγες, για παράτυπους μετανάστες. Γιατί, για πόσο χρόνο. Εμείς δεν θέλουμε χώρους εγκλωβισμού, εμείς θέλουμε να έχουμε χώροι φιλοξενίες, να μπορούν να μετακινηθούν, να ισχύουν οι διεθνείς συμβάσεις που υπάρχουν, η συνθήκη της Γενέβης, με βάση την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, που έχουν. Αλλάζουμε θέμα για κλίμα. Καλησπέριζουμε. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Κώστα Τσεριζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Να έρθουμε στα δικά μας και να περάσουμε στα εγγένεια του οίκου φιλοξενίας Παπαδοπούλιον. Ένας πρότυπος οίκος φιλοξενίας. Εστιάζει τα άτομα τρίτης ηλικίας και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, έγιναν τα εγγένεια. Παρουσία πλήθους κόσμου. Θα δούμε και το ρεπορτάζ. Μια εξαιρετική επένδυση. Έχουμε δει και τις προηγούμενες ημέρες το όλο θέμα και που είχες παρουσιάσει και εσύ με το τι πραγματικά συμβαίνει στην περιοχή των Καρατζαϊκών. Ένας πραγματικά πρότυπος οίκος φιλοξενίας, ένας οίκος φιλοξενίας που περισσότερο θυμίζει ξενοδοχείο 5 και 6 αστέρων παρά έτσι αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε οίκος φιλοξενίας για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική επένδυση που έχει να κάνει και με ολόκληρη την περιοχή, με αναφορά στον άνθρωπο, καθώς αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο. Ένα όνειρο το οποίο υλοποιείται από τον μεγάλο επιχειρηματία Σταύρο Παπαδόπουλο, ο οποίος τόσα έχει προσφέρει στην περιοχή, αλλά και ένα κέντρο το οποίο θα αποτελέσει και πηγή στήριξης της τοπικής οικονομίας σε μια δύσκολη περίοδο, τόσο με το προσωπικό που έχει και θα διατηρήσει εκεί, όσο και γενικότερα με την όλη δραστηριότητά του. Προφανώς, τέτοιες δύσκολες εποχές, τέτοιου είδους ανοίγματα και επιχειρηματικά δείχνουν περισσότερο την αγάπη ανθρώπων για τον τόπο τους παρά το οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Έφυγα από την πατρίδα ονειμένος. Όπου και να ταξίδευσα, ό,τι και να ανοίγα, όσα και συνδημιούργησα, η σχέση μου και η καρδιά μου ήταν πάντα εδώ. Συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια, απευθύνθηκε στον τόπο του, έχοντας μπροστά του ένα έργο ζωής, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο ολοκλήρωση αυτού του έργου μου δίνει τόση χαρά και συνείδηση. Ο χώρος αυτός απευθύνεται στους ανθρώπους μας της ηλικίας, οι οποίοι όπως και εγώ έχουν μοχθήσει. Μόνο κάποιοι ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται στην εξασφάλιση μια σημαντική επένδυση εγκαινιάστηκε στην Καλαμάτα. Ο πρότυπος οίκος φιλοξενίας των Παπαδοπούλιων, που έχει αναπτυχθεί σε μια μοναδική έκταση σε 25.000 τετραγωνικά μέτρα στα Κατσέικα, προσφέροντας ένα καταπληκτικό φυσικό περιβάλλον, όλες προϋποθέσεις για την ασφαλή και άνετη διαβίωση των φιλοξενούμενών της, κυρίως ατόμων τρίτης ηλικίας. Ένα όραμα και ένα σημαντικό έργο του μεγάλου επιχειρηματία Σταύρου Παπαδόπουλου. Αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου και ολόκληρης της χώρας μας στο χρήσιμο τομέα της ηλικίας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης των εγγενείων ήταν όλοι εκεί και όλοι μίλησαν για την πολύ μεγάλη και σημαντική προσφορά του κ. Παπαδόπουλου. Η μορφή αυτής της επένδυσης κατανοούμε όλοι ότι πέραν των όποιων ανθρωπιστικών διαστάσεων έχει, θα αποτελέσει και μία πηγή ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Ανέδειξε το πλούσιο ταλέντο, αλλά ποτέ δεν ξέχασε
τον τόπο του, την πατρίδα του, τους συντοπίτες του. Τον ιδρώτα του τον μετέφερε στον τόπο του και δημιούργησε έργα ευφυΐας. Έδωσε ψωμί σε δεκάδες καλαματιανούς. Είμαστε εδώ κοντά στον κύριο Σταύρο Παπαδόπουλο. Είμαστε εδώ για να του απαλύνουμε το συναίσθημά του, το συναίσθημα της προσμονής, το συναίσθημα της αναμονής, αλλά κυρίως όμως το συναίσθημα της ανταπόδοσης στον τόπο του. Μια πρωτοπόρα λοιπόν και καινοτόμα επένδυση έρχεται να προσθεθεί πλέον στο ενεργητικό δυναμικό της Καλαμάτας, προσφέροντας απασχόληση σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Θέλουμε να εκφράσουμε το πόσο τυχεροί νιώθουμε για την ευκαιρία που μας δίνεται να συμμετάσχουμε σε αυτή την τόσο καινοτόμα με διεθνείς προδιαγραφές επένδυση που αφορά τη φροντίδα και φιλοξενία ατόμων τρίτης ηλικίας. Πιστεύοντας ότι η μέρημνα και η φροντίδα προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας αντανακλά το επίπεδο του πολιτισμού της κοινωνίας μας, θεωρούμε, κύριε Σταύρο Παπαδόπουλε, πως είστε ένας άνθρωπος με βαθύ όραμα. Το Παπαδοπούλιο είναι έτοιμο να προσφέρει τις υπηρεσίες του για ηλικιωμένους συνανθρώπους μας. Είμαστε έτοιμοι. Έχει τελειώσει η εκπαίδευση του προσωπικού και είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τους πρώτους φιλοξενούμενους. Το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοσημείωτο είναι ότι όλο το προσωπικό πρόκειται από την Καλαμάτα. Είμαστε ίσως η μόνη εταιρεία η οποία έχει διορίσει, έχει δώσει εργασία σε 35 άτομα από την Καλαμάτα. Λοιπόν, είδαμε εμείς τα των εγγενείων της νέας αυτής ξεχωριστής επένδυσης να πάνε όλα καλά και πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που έχει να κάνει φυσικά και με τον τουρισμό και με την προσέλκυση ατόμων τρίτης ηλικίας που μπορούν να ζήσουν κάτω από πολύ καλές συνθήκες στην περιοχή μας. Κώστα, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Καταρχήν, τη νέα παρέμβαση που υπάρχει από την πλευρά της περιφέρειας Πελοποννήσου με τον κύριο Τατούλη. Για δεύτερη φορά να ζητά από τον Πρωθυπουργό την απομάκρυνση της Σιρώνη. Ναι, κοίτα, ευθέως. Σε αυτή τη φορά ο Πέτρος Στατούλης μιλά για τον Υπουργό, στοχοποιεί τον κύριο Τσιρώνη και ζητά από τον Πρωθυπουργό, με τον πλέον επίσημο τρόπο θα λέγει κανείς, την απομάκρυνσή του. Θεωρεί ο κύριος Στατούλης ότι είναι επικίνδυνα, εξαιρετικά επικίνδυνος για την χώρα, για την ανεπάρκεια και την έλλειψη γνώσεων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο δεν είναι ο Κυπαρισιακός μόνο, αλλά και το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο παραμένει ζεστό. Ο κύριος Στατούλης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει ότι και καλεί ταυτόχρονα την κυβέρνηση να προχωρήσει τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την υπογραφή του διαγωνισμού, με την υπογραφή του ΣΔΙΤ. Ενώ η ιδιαίτερη είναι και η αναφορά που γίνεται με τους χώρους ανεξέλεκτης διάθεσης απορριμμάτων, τους γνωστούς ΧΑΔΑ, και το κομμάτι που έχει να κάνει με την αποκατάσταση αυτών, εστιάζοντας στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αλλά και στο γεγονός ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου, με τον τρόπο που έχει χειριστεί την όλη κατάσταση, έχουμε αποφύγει και έχουμε πάρει μια μικρή αναβολή στο να πέσουν τα πρόστιμα. Ωστόσο, αυτό που θα έλεγε κανείς, ότι σημαίνει ο κ. Στατούλης, είναι ότι καλεί την κυβέρνηση να λάβει πρωτοβουλίες και πλέον απευθύνεται στον Πρωθυπουργό. Αύριο οι εορτασμοί στην πόλη της Καλαμάτας, για να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου και. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου και Αναστάσιος Πετρόπουλος, υφυπουργός κοινωνικής αλληλεγγύης, θα βρίσκεται εκπροσωπώντας την κυβέρνηση. Το ασφαλιστικό, θα έλεγε κανείς, είναι η αρμοδιότητά του. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι θα εστιάσει τόσο πολύ στην αυριανή ημέρα. Έχει υπάρξει και μία πληροφόρηση ότι θα είναι και ο κ. Λεβέντης εδώ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Τώρα κάποια άλλη επίσημη πληροφόρηση δεν υπάρχει. Πάντως, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Πλήθος κόσμου πάντως αναμένεται να βρεθεί στην πόλη της Καλαμάτας για τους εορτασμούς, στην αναπαράσταση. Σύμφωνα με το τηλετουργικό, να σου πω. Σημειώνουμε πριν πας στο τηλετουργικό ότι θα έχετε δυνατότητα να την παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση Best και φυσικά σε ολόκληρη την επικράτεια και σε ολόκληρο τον κόσμο και μέσω της δορυφορικής συχνότητας του TTV στη θέση 666. Αλλά και μέσω του live streaming στην ιστοσελίδα μας. Ακριβώς, οι όλες εκδηλώσεις ξεκινούν στις 3 η ώρα. Με βάση το λειτουργικό, 4 παρά 20 αναμένεται να βρίσκεται στην πόλη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ενώ, όσοι ήθισαν τα τελευταία χρόνια, θα υπάρξει και ανακήρυξη επίτιμου δημότης στην συνέχεια στο Δημαρχείο. Αυτή την φορά θα είναι ο κ. Ιωάννης Ηλιόπουλος, καθηγητής φυσικής και ακαδημαϊκός. Θα είναι ο νέος επίτιμος δημότης στην πόλη της Καλαμάτας. Κλείνουμε με τη νέα κόντρα που αναπτύσσεται μεταξύ του Γιώργου Μπουλού
όγκο του συμπαραστάτη πολίτης και της επιχείρησης με βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Αυτή τη φορά είδαμε το προηγούμενο διάστημα τα όσα οι τρεις βουλευτές, κ. Γρηγοράκος, κ. Αντινόπουλος και ο κ. Μανιάτης, ανέφεραν για τον κ. Μπουλούκο με αφορμή την υπόθεση και την δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο κ. Μπουλούκος απαντά με εξώδικο και καλεί τους τρεις βουλευτές να ανακαλέσουν δημόσια, να ζητήσουν συγγνώμη για τα όσα έχουν αναφέρει. Καθώς, όπως ο ίδιος σημειώνει, προσβάλλεται η ιδιότητά του, προσβάλλεται ως πρόσωπος επιστήμονας και ως μαχόμενος δικηγόρος. Παράλληλα, τους καλεί να δηλώσουν δημοσίως και εγγράφως ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από τη βουλευτική ασυλία, γιατί ο ίδιος θα προσφύγει στην δικαιοσύνη. Απάντηση, λίγη ώρα αργότερα, ήρθε από την πλευρά όχι των τριών βουλευτών μόνο, αλλά από την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, η οποία μιλά για φήμωση, αναφέρει ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό και στο ζήτημα αυτό οι τρεις βουλευτές έχουν αναφερθεί. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, η εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου δεν έχει να κάνει με το ποινικό μέρος της όλης υπόθεσης, αλλά με την κατεξοχήν πολιτική του διάσταση. Και για το ζήτημα αυτό, όπως τονίζουν, δεν έχουν δοθεί απαντήσεις ακόμα. Κωστά, να σας ευχαριστήσουμε. Πολλά επεισόδια, όπως είδαμε και νωρίτερα, φαίνεται πως θα έχει το θέμα με τον κυπαρισιακό κόλπο. Με τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν το σχέδιο που παρουσιάστηκε, αλλά και η προβληματική διαβούλευση, να συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα. Σήρα πήρε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αλλά και ο Δήμαρχος Τριφυλίας, προχωρώντας σε κοινή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, για την οποία σε αυτήν μιλούν για καταστροφικές πρακτικές στον αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος. Την προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ώστε να σταματήσουν οι καταστροφικές πρακτικές στον αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνη, σε ό,τι αφορά το προεδρικό διάταγμα του κυπαρισιακού κόλπου, ζήτησαν με κοινή τους επιστολή ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης και ο Δήμαρχος Τριφυλίας Παναγιώτης Κατσίβελας, τονίζοντας ότι με το προτινόμενο προεδρικό διάταγμα τίθενται ανυπέρβλητα εμπόδια στην αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής, πρότυπο αναπτυξιακής δυναμικής στη χώρα. Στην επιστολή του στον Πρωθυπουργό, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος, αφού εκφράζουν την αγωνία τους για τις εξελίξεις στον κυπαρισιακό κόλπο, ζητούν άμεσα την παράταση στις προθεσμίες διαβούλευσης, ώστε να υπάρξει ουσιαστική προσέγγιση των ζητημάτων. Ο κ. Στατούλης και ο κ. Κατσίβελας επισημαίνουν επίσης στην επιστολή τους τις επιλεκτικές διαφοροποιήσεις του προεδρικού διατάγματος κατά περίπτωση. Αλλού να υπάρχουν καθολικοί περιορισμοί, αλλού να επιτρέπονται τα πάντα και αλλού να δίνεται η δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, καταργώντας κάθε έννοια ισοπολιτείας και ισονομίας. Στην επιστολή γίνεται ακόμη αναφορά στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οποία πάγια πολιτική αντίληψη της Περιφερειακής Αρχής είναι ότι τόσο σημαντικά θέματα χωροταξίας που εντάσσονται στην ανάπτυξη πρέπει να είναι καθαρά ευθύνη της αιρετής περιφέρειας, η οποία έχει άλλωστε σε ισχύ αναπτυξιακό σχεδιασμό. Στη σύσταση του εν λόγω φορέα διαχείρισης να συμμετέχει οπωσδήποτε σε πρώτο ρόλο η Περιφερειακή και η Δημοτική Αρχή, μαζί με όλους τους άλλους φορείς. Γίνεται ασφαλώς λόγος για τις ενστάσεις του συνόλου των δημοτικών αρχών της περιοχής για τις λανθασμένες παραμέτρους, σύμφωνα με τις οποίες έχει συνταχθεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη ως προς το είδος και τη σύνδεση του προστατευόμενου οικοσυστήματος. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Δήμαρχος Τριφυλίας τονίζουν τέλος ότι σκοπός μας είναι η διασφάλιση του περιβάλλοντος αλλά και η ενδυνάμωση αειφορικής και βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας της περιοχής του κυπαρισιακού κόλπου. Και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των συναρμόδιων θεσμικών φορέων πριν από οποιαδήποτε δεσμευτική πράξη που πιθανά υπονομεύει το μέλλον της περιοχής. Το ενδιαφέρον που είναι στραμμένο στην Πελοπόννησο για το φετινό καλοκαίρι και όχι μόνο επιβεβαιώνεται και από τις πτήσεις που έχουν καθοριστεί, αλλά δεν σταματάει εκεί. Η στροφή Γερμανών τουριστών στην υπηρετική Ελλάδα φέρνει υψηλή ζήτηση, η οποία πέρα από τους tour operator χαρακτηρίζεται γενικά ως ζωηρή. Παράλληλα, υπάρχει και επενδυτική προσέγγιση και για την περιοχή της Μεσσηνίας. Μια παρτίδα σκάκι για ψύχρεμους παίκτες, όπου η σωστή αντίληψη για την διάταξη των πιονιών στην σκακέρα και η υπομονή θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα, φαίνεται πως είναι το στίγμα της φετινής τουριστικής περίοδου για την χώρα μας. Πολύ περισσότερο καθώς στην ταξιδιωτική σκακέρα της Μεσογείου αντανακλούνται κινήσεις που γίνονται στο ύψιστο επίπεδο και συνδέονται άμεσα με τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Το πρώτο που επισημαίνουν έμπειρα στελέχη της αγοράς είναι πως η Ισπανία αγγίζει ήδη τα όρια των δυνατοτήτων της να υποδεχθεί ξένους επισκέπτες, με τα ξενοδοχεία της να φτάνουν το sold out. Με δεδομένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τουρκία αυτή την περίοδο, εξηγούν ότι οδηγεί βασικούς Γερμανούς tour operator σε διορθωτικές κινήσεις. Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ του EuroToday.gr, την ίδια στιγμή φαίνεται πως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα άτυπο σαφάρι εξέβρεσης επιπλέον κλινών σε προορισμούς της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Ιδιοκτήτης μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στην Ηλία επιβεβαιώνει την υψηλή ζήτηση που καταγράφεται για την περιοχή από τη Γερμανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι κρατήσεις του μέσω του ισχυρού Γερμανού tour operator εμφανίζονται αυξημένες 4 έως 5 φορές σε σύγκριση με πέρυσι.
άλλη ξενοδοχειακή πηγή προεξοφλεί με βάση κλίνουσες πληροφορίες από τη γερμανική αγορά ότι κυρίως κερδισμένες από το ζωηρό ενδιαφέρον για την Πελοπόννησο θα είναι η Ηλία και η Μεσσηνία, χωρίς να αποκλείονται κέρδη και για άλλες περιοχές. Το συγκυριακό όμως ενδιαφέρον αρκετών tour operator για την Πελοπόννησο φαίνεται πως διαμορφώνει και το κατάλληλο έδαφος για την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιοχής έχουν τεθεί στο επενδυτικό στόχαστρο tour operator. Με ορατό, όπως εξηγούν παράγοντες του χώρου, το ενδεχόμενο να οδηγήσουν σε deal τους επόμενους μήνες, μια και οι tour operator αναζητούν σίγουρες εναλλακτικές επιλογές. Στο μέτωπο της απασχόλησης, κάποιες κινήσεις εξελίσσονται κυρίαρχα μέσα από τα προγράμματα που ανακοινώνει ο ΑΕΔ. 60 εκατομμύρια ευρώ εξασφαλίστηκαν και τρέχει το πρόγραμμα για 15.000 ανέργους ηλικίας άνω των 50 ετών με την επιχορήγηση επιχειρήσεων που δεν έχουν κάνει μείωση προσωπικού κατά το 12μηνο πριν από το μήνα υποβολής αίτησής τους. Έναρξη ενός νέου προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ανακοίνωσε ο ΑΕΔ. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την προσεχή Πέμπτη. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δικαιούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κινησέπ και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων του ΑΕΔ για διάστημα άνω του ενός έτους. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται και όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κάνει μείωση προσωπικού κατά το 12μηνο πριν από το μήνα υποβολής της αίτησής τους. Σημειώνεται ότι οι προσλήψεις μέσω του προγράμματος πρέπει να αντιπροσωπεύουν καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τους. Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από τον ενιαίο λογαριασμό για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών. Το ύψος επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος και στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι σπόρες που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και οι αποζημιώσεις των δώρων και του επιδόματος αδείας. Πάμε στο μέτωπο των οδικών αξώνων. Εδώ τα νέα που έρχονται από την αποτίμηση του κόστους που έχει φτάσει ο άξονας του Μωρέα είναι ενδεικτικά του τι τελικά συνέβη. Η απάντηση Κομισιόν δείχνει πως για την κατασκευή του κόρδου Τρίπολη Καλαμάτα απαιτήθηκαν τα διπλάσια κονδύλια. Το κόρδος Τρίπολη Καλαμάτα μπορεί να βρίσκεται πλέον σε φάση ολοκλήρωσης, αν συνυπολογίσει κανείς και τον περιμετρικό της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός έχει εκτιναχθεί. Από τα αρχικά 847 εκατομμύρια ευρώ, έφτασε στο 1,406 εκατομμύρια. Όλα αυτά αναδεικνύονται από την απάντηση της Κομισιόν που προκύπτει μετά από τα ερωτήματα του Ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή, με αφορμή την αναθεώρηση της ήδη αναθεωρημένης σύμβασης για τον οδικό άξονα του Μωρέα, η οποία ψηφίστηκε με fast track διαδικασίες στις 15 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και προέβλεπε νέες χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ του παραχωρησιούχου. Συγκεκριμένα, στη νέα σύμβαση, όπως επεσημάνε σε ερώτηση το κ. Χουντής, προβλέπεται επιπρόσθετη επιδότηση 330 εκατομμυρίων που θα αφορά και σε λειτουργικά έξοδα, χωρίς αυτά να έχουν εγκριθεί από το δημόσιο, περί ΦΠΑ που θα βαρύνει το δημόσιο και περί καταβολής του υπολείπου της χρηματοδοτικής συμβολής του δημοσίου ύψους 51 εκατομμυρίων ευρώ πριν ολοκληρωθεί το έργο. Όπως τονίζει στην απάντησή της, η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, από τα 1,4 δισεκατομμύρια, η ιδιωτική χρηματοδότηση ήταν σχεδόν 600 εκατομμύρια για τις δύο περιόδους προγραμματισμού. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει στο έργο με άμεσα δάνεια προς τον παραχωρησιούχο. Στην απάντηση παράλληλα επισημαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισέφερε περίπου 37 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2000-2006 και μπορεί να συνεισφέρει έως και 296 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013, ανεβάζοντας συνολικά τη δυνατότητα συμμετοχής της στα 333 εκατομμύρια ευρώ για τις δύο περιόδους. Σε συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης προχωρούν οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑΚ. Όπως έκαναν γνωστό προς τους ενδιαφερόμενους, η συγκέντρωση αυτών θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης. Με το προσφυγικό δράμα να συνεχίζεται, πρωτοβουλία προκειμένου να συγκεντρωθούν ήδη πρώτης ανάγκης. Ανέλαβε μεταξύ άλλων και το Σωματείο Εργαζομένων στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψη Αποχέτευσης Καλαμάτας. Η συγκέντρωση των ειδών θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ώρες στα γραφεία της ΔΕΙΑΚ στην Οδό Σπάρτης. Οργανώνουμε συγκέντρωση υλικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες. Εδώ, στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΙΑΚ, στην Οδό Σπάρτης 46, στον πρώτον όροφο. Συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης. Φαγητό, ξηρά τροφή, νερά, βρεφικά είδη, ρουχισμό, είδη υγιεινής, πάνες και φάρμακα που δεν χρειάζονται συντήρηση. Η συγκέντρωση θα γίνεται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την Παρασκευή 22 Απρίλη.
Όπλα φορτισμένα με τους αγώνες των προγόνων μας για την ελευθερία, έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι Καλαματιανοί αλλά και οι επισκέπτες στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας μέχρι την 5η, 31 Μαρτίου, να σημειώσουμε. Την έκθεση όπλων της Επανάστασης του 1821 διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και η Φορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Μια διαφορετική έκθεση μπορούν να επισκεφθούν Καλαματιανοί και επισκέπτες στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Πρόκειται για έκθεση όπλων των αγωνιστών του 1821, τα οποία στο πλαίσιο των εορτασμών εκτίθενται από τον Δήμο Καλαμάτας και την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω στο πρόσωπο της Διευθύντριας της κυρίας Μιλίτση, την Εφορία μας, για την οργάνωση της συγκεκριμένης έκθεσης, η οποία μπορεί να είναι μικρή, με μια πρώτη ματιά, αλλά τα αντικείμενα τα οποία εκτίθεται εδώ είναι φορτισμένα με την ιστορία μας, με τους αγώνες μας, με τις προσπάθειες των προγόνων μας για να απελευθερωθεί αυτός ο τόπος. Και με την ευκαιρία των εορτασμών για την εθνική επέτειο είναι πολύ καλό και εμείς και τα παιδιά μας να θυμούμαστε ότι για να είμαστε ελεύθεροι σε αυτόν τον τόπο και να υπάρχουμε ως Έλληνες, κάποιοι αγωνίστηκαν, κάποιοι θυσιάστηκαν. Πολλά χέρια έπεσαν αυτά τα όπλα τα οποία τα δείτε δεξιά σας. Κάποιοι σκοτώθηκαν μαζί με αυτά. Όταν τα κοιτάτε να θυμόσαστε και τις δυσκολίες για να αποκτηθούν, γιατί δεν είχαμε συγκροτημένο κράτος. Εγώ θα είμαι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων, αν το 2021, 200 χρόνια από τότε που απελευθερώθηκε ένα χωριό, γιατί χωριό ήταν η Καλαμάτα το 2021, στις 23 Μαρτίου, 200 χρόνια μετά, να αυτή η πόλη να είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η έκθεση με τίτλο «Πόλεμος και Ειρήνη, όπλα της Επανάστασης, κοιμήλια μουσείων» αποτελεί μια περιήγηση σε μοναδικά αντικείμενα που συνέβαλαν στην απελευθέρωση του γένους και διασώθηκαν ως τις μέρες μας, αποτελώντας σύμβολο του αγώνα αλλά και της ελευθερίας που έχουμε την τύχη να απολαμβάνουμε σήμερα. Η έκθεση αναδιοργανώνεται με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Δεντροφύτευση πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους στο Λόφο Ασπίδα. Η όλη δράση έγινε σε μια συνεργασία του Δήμου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ανάγκη προστασίας του δάσους από τις πυρκαγιές. Εμείς εδώ οι τρεις είμαστε από το Δήμο. Έτσι, ο κύριος Σταμάτης, ο κύριος Κουλιάς και εγώ είμαι ο Δημήτρης Ιακωβίδης, ο Γεωπόνος. Τι ήρθαμε να κάνουμε σήμερα εδώ? Να φυτέψουμε, έτσι. Γιατί φυτεύουμε δέντρα στο δάσος? Για να υπάρχει οξυγόνο. Μπράβο, έτσι. Και εμείς τι κάνουμε εδώ? Ανανεώνουμε το φυτικό υλικό του δάσους που είτε έχει ξεραθεί από τα πολλά χρόνια, είτε από κάποια ασθένεια, είτε από κάποιο έντομο, όπως είπαμε για την κάμπια. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε εδώ? Έχουμε 6 δεντράκια. Τα 4 από αυτά είναι χαρουπιές, τις βλέπετε εδώ, και τα άλλα 2 είναι ακακίες. 2 ακακίες. Κωνσταντινούπολεως. Οπότε κάθε ομάδα, κάθε τμήμα μάλλον, θα φυτέψει 3 και το άλλο τμήμα άλλα 3. Στα πλαίσια του μαθήματος περιβαλλοντολογικής μελέτης, οργανώθηκε αυτή η δραστηριότητα σήμερα σε συνεργασία με τα σκάλες της 4ης τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου και σε συνεργασία με το Δήμο Άργους, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τη Διεύθυνση Δασών του Νομού. Είναι μια δράση η οποία προσπαθούμε να εμφυτεύσουμε στα παιδιά την ιδέα του εθελοντισμού και της διατροφήτευσης. Απλώς τώρα, παιδάκια, να πω κάτι στα παιδάκια, να πω κάτι. Θα κοιτάζετε πρώτα, κοιτάζουμε πόσο είναι η γλάστρα και να δείτε με τη λακκούβα χρειάζεται ακόμη να τη μεγαλώσουμε, εντάξει. Ωραία. Τώρα η ομάδα φυτέματος τι κάνει? Ρίχνει το χώμα και το πατάει καλά. Σιγά σιγά. Σήμερα ήρθαμε για να φυτέψουμε κάποια δέντρα και να ακούσουμε πράγματα για το δάσος. Σήμερα ήρθαμε να
φυτέψουμε τα δέντρα για να πολλαπλασιαστεί το δάσος. Πραγματοποιήσαμε τη δέντροφύτευση και θα φυτέψουμε εδώ 6 δέντρα. Στα πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης αλλά και του... της μελέτης περιβάλλοντος, κάνουμε μια εργασία σχετικά με το δάσος. Και σήμερα τα παιδιά ενδεικτικά είπαν να φυτέψουν κάποια δέντρα για να συμβάλλουν και αυτά λιγάκι στην προστασία των δασών και να μάθουν ότι έχουμε πολλά ωφέλη και στο μέλλον να είναι η γενιά που θα τα προστατεύει και όχι θα τα καίει. Φυτέψουμε δέντρα και να δούμε πώς είναι το δάσος. Σήμερα θα φυτέψουμε δέντρα. Πριν είχε έρθει το πυροσβεστικό μας έδειξε ωραία πράγματα και ελπίζω να περάσουμε καλά. Θέλουμε να φυτέψουμε δέντρα για να πολλαπλασιαστεί το δάσος και μάθαμε να μην το καίμε. Μένουμε εμείς στα ζητήματα της Αργολίδας να καλησπερίσουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τη συνάδελφο την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα Κατερίνα. Ξεκινάμε με το μείζον θέμα που έχει να κάνει με την όλη υπόθεση του σχεδιασμού που υπάρχει γενικά για την φιλοξενία των προσφύγων. Είδαμε το πρόσφατο παράδειγμα που υπήρξε εκεί στην περιοχή. Τώρα ακούμε για περιοχή της Ερμιονίδας, έτσι, ναι, που υπάρχει. Από ό,τι βλέπουμε, Θέμη, και παρακολουθούμε έτσι, τι γίνεται και στις Βρυξέλλες και όλα αυτά, το θέμα θα πάρει και άλλες διαστάσεις, δεδομένου ότι τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσουν και αυτά τα οποία συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν κατά τη Σύνοδο σχετικά με τους πρόσφυγες, δεδομένου ότι αν η τρομοκρατία συνεχιστεί σε αυτές τις χώρες, νομίζω ότι κάπως θα είναι περισσότερο κουμπωμένοι στο να παραλάβουν πρόσφυγες. Το ζητούμενο όμως είναι ότι εμείς ήδη στη χώρα μας έχουμε πρόσφυγες, τους οποίους θα πρέπει να τους διασπείρουν σε διάφορα σημεία για να μην βρίσκονται στον Πειραιά και στη Μηδωμένη και εδώ και εκεί που είναι δύσκολα τα πράγματα. Γνωρίζουμε στην Αργολίδα, όπως κάναμε ρεπορτάζ, ότι έχουν έρθει ήδη οι πρώτοι πρόσφυγες, 200, κάποιοι στο Πρωτοχέλι και κάποιοι στο Λιγουριό και τώρα δημοσιογραφικές πληροφορίες μας δίνουν κάποια εγκατάσταση προσφύγων στο Σαλάντι. Πρόκειται για μια τουριστική περιοχή, όπου υπάρχει βέβαια και κάποια υπάρχει μονάδα η οποία δεν λειτουργεί. Mm-hmm. Είναι αρκετά μεγάλος χώρος και ίσως προβλέπουν να εγκαταστήσουν εκεί οι πρόσφυγες. Μένει να το δούμε, προς το παρόν ακόμα είναι πληροφορία. Είδαμε όμως ότι και στην Κόρινθο ήδη μεταφέρθηκαν κάποιοι λαθρομετανάστες εκεί. Και ακούγεται και σε άλλα μέρη, όπως είπες και εσύ στην Καλαμάτα και σε άλλες περιοχές της Πονήσου. Μένει να το δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες και να δούμε γενικότερα πώς θα πάει το προσφυγικό, γιατί οι τοπικές κοινωνίες έχουν τα δικά τους προβλήματα και αυτό είναι ένα πλέον πρόβλημα βέβαια για τις τοπικές περιοχές. Πάμε σε ένα θέμα που μας ανέφερες και το μεσημέρι και που ουσιαστικά έχει προκαλέσει αίσθηση με το γεγονός ότι βρέθηκαν μπουκάλια με τοξικά. Σε ποτάμι, ναι. Κοίταξε Θέμη, πραγματικά έκπληκτοι οι ψαράδες της περιοχής της Νέας Κύου, γιατί η Νέα Κύος απέχει από τον Άφλιο περίπου τα 4 χιλιόμετρα και όπου συνηθίζουν να ψαρεύουν στο ποτάμι, στον Εργασίνο ποταμό, είδαν λοιπόν να επιπλέουν κουτιά μεγάλα, τα οποία περιείχαν μέσα μπουκάλια με φυτοφάρμακα. Ήταν προϊόντα δακοκτονίας και τοξικά και επίσης οργανοφοσφορικά εντομοκτώνα, τα οποία επίσης είχαν το σήμα του τοξικού και του επικίνδυνου για το περιβάλλον. Λοιπόν, επέπλεαν λοιπόν αυτά τα κουτιά, τα οποία κάποιες στιγμές άνοιγαν και έβγαιναν έξω τα μπουκάλια, τα οποία ήταν κλειστά ευτυχώς τα περισσότερα. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μας αν κάποιο άνοιξε, γιατί σε περίπτωση που ανοίξει αυτό, επειδή είναι δηλητήριο, θα προκαλέσει το θάνατο των ψαριών και όλων των ζώων των οργανισμών μέσα στο ποτάμι. Mm-hmm. Μάλιστα, η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη. Και ένα τέτοιο γεγονός μας κάνει να ξεχνιαζόμαστε. Εκτός αυτού, με την έρευνα που έγινε και από τον λιμενικό, που έφτασε εκεί με τον πλωτάρχη τον κύριο Κοντό, διεπίστωσαν τελικά ότι αυτά τα εντομοκτώνα και τα προϊόντα δακοκτονίας φυλάσσονταν σε αποθήκη της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας, που ήταν στην παραλιακή, και τα υλικά αυτά είχαν κλοπεί προημερών. Τώρα, πώς βρέθηκαν στο ποτάμι και πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι ακόμα γνωστό. Το ζητούμενο όμως είναι ότι θα πρέπει να... Μάλιστα κάποια από αυτά ήταν λιγμένα, που σημαίνει ότι δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για την βράση την οποία έπρεπε. Με αποτέλεσμα κάποια χρήματα που έχουν σταταληθεί με αυτή την έννοια, αν το δούμε πιο με εμβρία έννοια. Το ζητούμενο είναι να μην ανοίξουν αυτά, να μην έχουν ανοίξει, να έχουν συλλεγή, να μην έχουν ανοίξει και προκαλέσουν ρήπανση στο περιβάλλον, το οποίο, όπως είπα, είναι και ιδιαίτερο εκεί προστατευόμενη στην περιοχή. Πάμε και σε ένα θέμα που αφορά την διανομή φρούτων από τον Δήμο της περιοχής του Ναφλίου.
Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, με ευρωπαϊκά προγράμματα λοιπόν, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει και πάλι φρούτα, αυτή τη φορά μήλα, τα οποία δίνονται στους παλαιότερες ανακτηνίδια, τα οποία διανέμονται στους δημότες εδώ του Ναυπλίου δωρεάν. Σήμερα έγινε η πρώτη διανομή και αύριο μπορούν οι δημότες να πάνε να παραλάβουν φρούτα, τα οποία βέβαια θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τα οποία είναι ιδιαίτερα νόστιμα και πολύ καλής ποιότητας. Κατρίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να δούμε εμείς το ρεπορτάζ τώρα που έχει να κάνει με τα μπουκάλια με τοξικά που βρέθηκαν στον Ερασιτεχνείο Πολυτεχνείο. Οργανοφωσφορικό ντομοκτόνο. Καταπολεμά ζυζάνια, λέει, και έντομα, μασιτικά. Και έχει πάνω τοξικό νεκροκεφαλή, τοξικό επικίνδυνο για το περιβάλλον, λέει. Για πείτε μας λοιπόν, πόσα έχετε από το πρωί εδώ αλλιεύσει? Έχουμε βγάλει 4-5 κούτες και από ό,τι βλέπω έρχονται κι άλλα από πάνω. Παιδιά, δεχτήκαμε μια καταγγελία την οποία διερευνούμε για πτώση σκευασμάτων, φυτοφαρμάκων μάλλον, στο ποταμό, ο οποίος βέβαια τα προϊόντα αυτά πιθανώς ή έχουν καταλήξει ή θα καταλήξουν κάποια από αυτά στη θάλασσα. Είναι μεγάλη ποσότητα, έρχονται από ψηλά και από ό,τι βλέπουμε τα συλλέγουν εδώ ψαράδες. Διενεργούμε τώρα μια έρευνα να δούμε αν διαπιστώσουμε από πού είναι η πηγή, από πού προέρχονται. Είμαστε σε έρευνα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το ευτύχημα είναι ότι είναι κλειστά μπουκάλια, γιατί αν ανοίξει κάποια από αυτά έχει νεκροκεφαλή πάνω. Ναι, φαίνεται ότι πρόκειται για φυτοφάρμακα, αλλά ακόμη αυτά όσα έχουν συλλέξει είναι σφραγισμένα. Δεν έχει πέσει τίποτα στη θάλασσα, ακόμη στο ποτάμι. Αυτό κάποιος από τους καλούς, να πούμε, αγρότης τώρα τι είναι, να πούμε, τα έχει πετάξει μέσα. Προτίμησε αντί να τα πετάξει έξω, να πούμε, τουλάχιστον σε κάποιο κάδο ή να ειδοποιήσει κάποιον του Δήμου να τα πάρουν. Προτίμησε. Τι ώρα κάθεστε εδώ και. Έχω κανένα 2 ώρα εδώ πέρα. Και περίπου. Ψαρεύετε συνεχόμενα κουτιά. Πολεμάμε να τα βγάλουμε έξω. Άννανη. Κάποιος άνθρωπος της ΔΕΙΑΡ που κάνει μέτρη στα νερά μας ειδοποίησε ότι υπάρχουν φυτοφάρμακα στο χώρο του ποταμού μέσα. Και ειδοποίησαμε το λιμεναρχείο, στο Ερασίνο εδώ. Και ειδοποίησαμε το λιμεναρχείο να έρθει να δει τι γίνεται. Έχουμε συλλέξει αυτά, είναι πολύ μεγάλη ποσότητα από ό,τι λένε. Ακόμη περιμένουμε σιγά σιγά να κάνουμε συλλογή και να δούμε ό,τι μπορούμε κι εμείς. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Λακωνία. Να καλησπέρισουμε στην έκθεση τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον καλό συνάδελφο τον Λία Μπούνο. Καλησπέρα, Λία. Καλησπέρα, Θέμη. Είπαμε πως το θέμα που έχει να κάνει με τους εορτασμούς στην περιοχή της Μάνης και την Αραιόπολη θα είχε συνέχεια και ήρθε η συνέχεια. Ναι. Ναι, Θέμη, ο εκδότης και δημοσιογράφος Γιώργος Δημακόγιαννης, στέλεχος της Χρυσής Αυγής και υποψήφιος στη Λακωνία, με αφορμή τα γεγονότα στην επέτειο της 17ης στη Μάνη, παρεμβαίνει θέτοντας ερωτήματα για την παρουσία του δημοσιογράφου Καμπουράκη και όχι μόνον βέβαια. Αναφέρει ότι ο ομιλητής του πανηγυρικού λόγου θα έπρεπε να συνεγείρει με την ομιλία του τους ακροατές και να σκορπά ρίγη συγκίνησης και εθνικής περηφάνειας για τον ελεύθερο λαό της Μάνης, ο οποίος, όπως τονίζει, όρθος τον αστιμάτη και κήρυξε πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ανταυτού επελέγει ένας ασεβής, τον χαρακτηρίζει, και υπόλογος, ένας τουρίστας για ημνητιστής της. Τονίζει η Θέμη ότι διατέθηκαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για τον φετινό εορτασμό σε μια εποχή που πλήθος συμπατριώτες παίρνονται ή δοκιμάζονται βάναυσα τόσο από τα μέτρα των κυβερνητικών όσο και από τα αντίστοιχης ευνεύσεως μέτρα της Δημοτικής Αρχής, λέει ο Γιώργος Δημακόγιαννης, ποσά τα οποία θα πρέπει να ερευνήσουν οι αρμόδιοι. Αναρωτιέται τέλος ποια σχέση μπορεί να έχει η επιλογή Καμπουράκη με την επιδίωξη τοποθέτησης ανεμογεννητριών στη Μάνη αλλά και τη διαχείριση των απορριμμάτων, Θέμη. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό τώρα, γιατί μιλάμε για φόλες που βρέθηκαν σε πάρκο που παίζουν παιδιά. Ναι, εδώ και πολλές ημέρες, Θέμη, το notospress.gr είχε προειδοποιήσει πως όσο η κατάσταση με τα δέσποτα σκυλιά παραμένει ανεξέλεγκτη στην πόλη της Σπάρτης, δεν θα αργήσει η στιγμή που κάποιοι περισσότερο ή λιγότερο θερμόημοι πολίτες θα θελήσουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και το σχόλιο αυτό προειδοποίηση είχε γίνει μια αφορμή της ομαδικής δηλητηριάσης σκύλων που είχαμε δει μέσα από τον ΜΠΕΣ τόσο στην Τρίπολη όσο και στην Αργολίδα. Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες αναγνώστες καταγγέλουν πως στο πάρκο του ΟΤΕ στη Σπάρτη έχουν τοποθετηθεί φόλες. Υπάρχουν μάλιστα σκυλιά με ιδιοκτήτη και όχι αδέσποτα που έφαγαν από αυτές και σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση κτηνιάτρων.
Η αναγκαιότητα διαχείρισης του προβλήματος των αδέσποτων, Θέμη, μοιάζει περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Προσοχή λοιπόν, γιατί στο πάρκο του ΟΤΕ, εκτός από τα παιδιά, υπάρχουν και φόλες, Θέμη. Να συγκεντρωθούν τουλάχιστον όσο δυνατόν πιο γρήγορα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πάμε σε ένα θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Μέσα σε όλα, τέλος πάντων, τα όσα συμβαίνουν σήμερα, έχουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα ευγένειας, και αυτό αφορά όχι μόνο την μεταξύ μας συμπεριφορά, έχει να κάνει και με την στάση μας στους δρόμους. Οι Έλληνες άλλωστε είναι οι πιο επιθετικοί οδηγοί. Δεν θα λέγαμε οι χειρότεροι, αλλά τουλάχιστον οι πιο επιθετικοί. Ναι, η 22 Μαρτίου έχει καθιερωθεί να εορτάζεται ως Ευρωπαϊκή ημέρα ευγένειας στους δρόμους. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που προέκυψε από τη συνειδητοποίηση ότι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα οφείλονται στην επιθετική οδηγική συμπεριφορά, και στόχος της είναι να γίνουν οι δρόμοι ένας χώρος αρμονίας και όχι μια αρένα επιθετικής συμπεριφοράς. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, οι οδηγοί είναι οι πιο επιθετικοί στην Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν, ο πρόεδρος της Λέσχης Αυτοκινήτου Σπάρτης, ο κύριος Λάμπρος Λαμπρόπουλος, μίλησε στο BEST για τους λάκωνες οδηγούς, τα φανάρια στην πόλη της Σπάρτης, τη σωστή οδική συμπεριφορά, και δηλώνει αποκλειστικά: οι Έλληνες είμαστε οι χειρότεροι οδηγοί. Μάλλον αυτή η μέρα φτιάχτηκε για μας. Θέλει. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε και να περάσουμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Ως Ευρωπαϊκή ημέρα ευγένειας στους δρόμους, έχει καθιερωθεί η σημερινή να εορτάζεται. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προέκυψε από την συνειδητοποίηση ότι τα περισσότερα τροχαία οφείλονται στην επιθετική οδηγική συμπεριφορά. Στόχος αυτής της μέρας είναι να γίνουν οι δρόμοι ένας χώρος αρμονίας και όχι μια αρένα επιθετικών συμπεριφορών. Μέρα οδηγικής ευγένειας, αν το λέω καλά, και πείτε μου αν τελικά αυτό είναι ένας παράγοντας που χαρακτηρίζει την ελληνική οδήγηση. Θα έλεγα, αν είναι Παγκόσμια ημέρα οδηγικής ευγένειας, θα έλεγα δεν ταιριάζει στη χώρα μας. Ναι. Πιστεύω ότι πήραν παράδειγμα τη δική μας χώρα για να την κάνουν Παγκόσμια ημέρα. Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας οδηγός δεν σέβεται το πεζό. Αλλά και το αντίθετο. Ο πεζός δεν σέβεται τον οδηγό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τα πρωτεία συνεχώς στα ατυχήματα παγκοσμίως. Θα έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή μέρα αποτελεί έτσι ένα κίνητρο ώστε να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να προσέχουμε τόσο τον οδηγό, αλλά και ο πεζός να προσέχει τον οδηγό. Μάλιστα. Λέγεται ότι μεγάλη αιτία, κύρια αιτία των ατυχημάτων είναι η επιθετική οδήγηση. Τι θα πει η επιθετική οδήγηση? Επιθετική οδήγηση θα πει ότι νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Από τη στιγμή που νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα στην οδήγηση, από εκεί και πέρα είναι αδύνατον να μην κάνεις λάθος. Αυτό το έχει ο Έλληνας. Το βλέπουμε όχι μόνο μέσα στις πόλεις, αλλά το βλέπουμε και στους εθνικούς δρόμους. Θα πηγαίνει στην αριστερή λωρίδα, δεν αφήνει τον άλλο να περάσει, και άμα κορνάει θα σου κάνει νόημα, πέρασε από πάνω. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν μια παιδεία την οποία δεν την έχουμε στην οδήγηση. Και βέβαια αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από την πάρα πολύ μικρή ηλικία για να αποκτηθεί η παιδεία στην οδήγηση. Οι μεγάλοι άνθρωποι και αυτοί που έχουν πάρει μέχρι στιγμής δίπλωμα, και όταν λέω μεγάλοι άνθρωποι εννοώ και αυτοί που είναι 18 χρονών και παίρνουν δίπλωμα τώρα, και αυτοί δεν πρόκειται να αποκτήσουν οδηγική παιδεία γιατί δεν την έχουν διδαχθεί από το σχολείο. Μάλιστα. Την τρίτη θέση κατέλαβε στον δεύτερο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Ομάδα Μαθητών από τα εκπαιδευτήρια Μπουγά. Πρόκειται για μια ακόμη επιτυχία μαθητών της περιοχής σε ανάλογο διαγωνισμό. Μια ακόμα επιτυχία για ομάδα μαθητών των εκπαιδευτηρίων Μπουγά. Πρόκειται για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής, όπου μαθητές κατέλαβαν την τρίτη θέση. Ήταν καταπληκτικά. Νομίζω ότι τα παιδιά μάθανε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι της ρομποτικής. Ήταν κάτι καινούριο για αυτά. Νομίζω ότι η εμπειρία ήταν μοναδική και εύχομαι και του χρόνου και του νου να υπάρχουν τέτοια ταλέντα. Γεια σας, είμαστε η Robo Fantasy και είμαστε τα παιδιά που βγήκαν τρίτη στο διαγωνισμό στην Αθήνα. Έχουμε φτιάξει τον πλανήτη Άρη και το έδαφος που έχουμε φτιάξει είναι από κανονικές έρευνες που κάναμε στο ίντερνετ.
Έχουν φτιάξει το έδαφος από πέτρες, γύψο, άμμο, χαρτόνι και κόλλα. Σε αυτό το αυτοκινητάκι έχουμε βάλει έναν αισθητήρα απόστασης, όπου κάθε φορά όταν αντικρίζει ένα ανθρωπάκι αρχίζει να σκάβει για 2,5 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι ένα μοτεράκι το οποίο παίρνει μπρος από τον αισθητήρα απόστασης και για να κινούμε τώρα αυτό το αμαξάκι έχουμε βάλει ένα battery pack λεγόμενο ως τηλεχειριστήριο που το έχουμε κάνει σαν ένα παιχνίδι. Όπως είπε η φίλη μου η Χρύσα, το αυτοκινητάκι όταν χτυπάει τη ράμπα εδώ πέρα αρχίζεται να απογειώνεται. Για να στηρίξουμε το διαστημόπλοιο έχουμε φτιάξει ένα στήριγμα από Lego και έχουμε βάλει πετονιά έτσι ώστε το διαστημόπλοιο να πηγαίνει πιο εύκολα στο προορισμό του. Η ομάδα μας λέγεται Galaxy Boys. Τα παιδιά έφτιαξαν ένα σταθμό ανεφοδιασμού, ο οποίος βρίσκεται σε έναν πλανήτη του γαλαξία μας. Τα διαστημόπλια ανεφοδιάζονται με καύσιμο σε αυτόν τον πλανήτη. Και επίσης φτιάξαμε και ένα πλανητάριο, μια πολύπλοκη κατασκευή. Και όλα αυτά τα προγραμματίσαμε με τη βοήθεια του Scratch, όπου οι αισθητήρες, ο αισθητήρας απόστασης και ο αισθητήρας κλίσης, προγραμματίστηκαν ώστε να κάνουν τη δουλειά τους. Πιστεύω ότι τα παιδιά το διασκέδασαν, χάρηκαν και κάνανε μια εισαγωγή στον προγραμματισμό και στη ρομποτική. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε και το δάσκαλο των καλλιτεχνικών του σχολείου μας που μας βοήθησε να χτίσουμε και τις τρεις κατασκευές μαζί, τον κύριο Κώστα Κοταρίδη. 1, 2, 3. Άουτο Σταυρόπουλος. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων. Τώρα και δίζελ. Από 0% προκαταβολή έως 72 μήνες εξόφληση. Άουτο Σταυρόπουλος. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Κορίνθου, Άργος. Τηλέφωνο 2751-069-301. Αν το παλιό σας αυτοκίνητο είναι μόνιμο πρόβλημα, σας δημιουργεί ένα σωρό υποχρεώσεις, ανακυκλώστε το και απαλλαγείτε από φόρους, τέλη, έξοδα συντήρησης. Ανακύκλωση αυτοκινήτων Ecosilan εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους ανακύκλωσης με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ανακύκλωση μεταλλικών υλικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών. Κέντρο απόσυρσης και ανακύκλωσης αυτοκινήτων Ecosilan σταμάτηση γύπασης. Νέα Kios Argus. Τηλέφωνο 275100. 63-383 Ecosilan. Ο οικολογικός τρόπος ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Η εταιρεία μας ασχολείται με την κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, υαλοπετασμάτων, έθριων, ειδικών κατασκευών, επενδύσεων κτηρίων με φύλλα αλουμινίου, αντιλιακά σκιάδια και κάγκελα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί τα πιστοποιημένα προφίλ των εταιριών Europa, Aluminco και Golden Door. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων από πόρτες πάνελ, ρολά, τεραζόπορτες, σίτες, κάγκελα αλουμινίου inox, πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές. Τηλέφωνο 27-51-076-037.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Ακολουθεί η εκπομπή Παλιά Καλαμάτα, αφιερωμένη στον ήρωα της Επανάστασης Νικηταρά. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.